Είναι, είναι η πρώτη μάλλον μεγάλη κινητοποίηση που συνδιοργανώνουμε ο Δήμος μαζί με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής. Ξεκινάμε έναν αγώνα για να ζούμε σε αυτόν τον τόπο με αξιοπρέπεια. Ξεκινάμε έναν αγώνα για να ζούμε σε αυτόν τον τρόπο που αγαπάμε με ψηλά το κεφάλι. Διεκδικούμε να έχουμε δημόσια δωρεάν υγεία με ένα αναβαθμισμένο νοσοκομείο. Διεκδικούμε η αυτοδιοίκηση να έχει ανθρώπινο και αναπτυξιακό πρόσωπο. Διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει στο επίπεδο της ακίνητης κρατικής περιουσίας. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους συμπατριώτες μας, να μην προστεθούν άλλοι άνεργοι, να μην προστεθούν νέοι απολυμμένοι στην τοπική μας κοινωνία. Σήμερα το θεωρούσα ιερά υποχρέωση. Μα, μια που και ο Δήμος Μεσολογίου, της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογίου, και ο Δήμος Σπετσών είναι αδελφοποιημένοι, έχουμε μία κοινή ιστορία από την εποχή της Επανάστασης για να αποτινάξουμε τον Τούρκικο ζυγό και ήρθα να δώσω το παρόν, να δηλώσω τη συμπαράστασή μου στο Δήμαρχο και στο λαό του Μεσολογίου και της ευρύτερης περιοχής από Λακαρνανίας. Και για έναν ακόμα λόγο, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν μας, προπάντων οι Μεσολογίτες και οι Σπετσιώτες. Γιατί είμαστε από τα πρώτα μέρη της Ελλάδος που ξεσηκωθήκαμε και αποτινάξαμε τον Τούρκικο ζυγό. Γιατί άμα οι λαοί ξεχνάνε το παρελθόν τους, δεν έχουν και μέλλον. Σήμερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την δεύτερη έξοδο του Μεσολογγίου. Αλλά αυτή θα είναι έξοδος για το Δουνουτού από τη χώρα και της Τρόικας. Να ξεκινήσει η δεύτερη έξοδο του Μεσολογγίου από το Μεσολόγγι. Να ξεκινήσει ο αγώνας από το Μεσολόγγι και να περάσει όλη την Ελλάδα. Από εφορίες, ΣΥΚΑ, μας πολεμάνε όλοι. Κάποια στιγμή θα κλείσουμε και τα καταστήματά μας, αυτά που έχουμε. Και τα παιδιά μας θα τα βγάλουμε στον δρόμο με το πιατελάκι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Μια εξαθλίωση, οικονομική εξαθλίωση. Είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Τι έχουμε, τι θα χάσουμε. Καταστροφική. Αυτή η πολιτική που ζούμε και βιώνουμε τα τελευταία χρόνια έχει ένα και μοναδικό στόχο. Να εξαφανίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη οι συνέπειες είναι τραγικές. Χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν και όσες έχουν απομείνει, όπως και οι δικές μας, είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Τα προβλήματα είναι τεράστια και ειδικά μπορεί κανείς από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Οι συνέπειες βέβαια της πολιτικής τις ζούμε και στην ίδια την πόλη. Έτσι, το Μεσολόγγι πεθαίνει, όπως πεθαίνει και όλη η επαρχία και η Ελλάδα μαζί. Η περίθαλψη καταραίει το σύστημα περίθαλψης στο νοσοκομείο. Αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ω Δήμο, οι άμεσοι συνάδελφοι που βγαίνουν σε ασυνότητα είναι 10 άτομα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο εμείς, πανελλαδικά, από ό,τι ξέρουμε, βάσει των τύπων της ΠΟΕΟΤΑ, όλοι οι Δήμοι δεν έχει στείλει κάποια στοιχεία, κανένα μάλλον στοιχεία στο Υπουργείο. Είναι να τραγικό να απαιτούν από εργαζόμενους να χάσουν τη δουλειά τους. Εμείς θα παλέψουμε εδώ να μην απολυθεί κανείς. Και από ό,τι ξέρουμε, πανελλαδικά, δεν υπάρχει κάποιος Δήμος ο οποίος θα στείλει τα στοιχεία στο Υπουργείο. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να πάρθει άμεσα πίσω και να βρουν άλλους τρόπους να περιπτώσουν τα πάντα. Όχι σε εργαζόμενο, οι απολύσεις καταστρέφουν τον κόσμο. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν τράπεζες που χτυπάνε τηλέφωνο και ακούμε τηλέφωνο και πεταχόμαστε στον αέρα. Παιδιά να θρέψουν, σχολεία, φροντιστήρια. Όπως καταλαβαίνετε, θα μείνουμε στο τέλος του Θεού. Νέους δημοτικούς χώρους, χαράτσια μέσω της ΔΕΗ. Αγωνιζόμαστε γιατί δεν μας αξίζει να υπάρξουν νέες απολύσεις.